Τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και αναπτυξιακές εταιρείες από τέσσερις διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα θα συναντηθούν στη Βάρνα της Βουλγαρίας για δύο ημέρες από 31 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη του έργου Ερμής με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Παγκαίου του Νόμου Καβάλας. Σκοπός του έργου είναι η σύνταξη εναρμονισμένων κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής και νομοθεσίας για την αξιολόγηση και την καταπολέμηση της διάβρωσης των ακτών και η εφαρμογή τους σε τέσσερις πιλωτικές τοποθεσίες, μία αναχώρα. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Οικολογικής, Μηχανικής και Τεχνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ η επιλεγμένη περιοχή για την Ελλάδα θα είναι η παράκτια ζώνη του Δήμου Παγκαίου. Δεν μ' αρέσει να ξεχωρίζω τα μειονοτικά από τα δημόσια σχολεία. Οι νόμοι, οι κανόνες και οι υπουργικές αποφάσεις που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία ισχύουν και για τα μειονοτικά. Εκτός και αν προβλέπετε κάτι διαφορετικό, δηλώνει ο κ. Παναγιώτης Κεραμάρης, περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή την όποια δυσαρέσκεια δημιουργούν οι αναστολές και οι συγχωνεύσεις σχολείων, εξηγώντας ότι όταν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, είναι φυσικό να γίνονται τέτοιου είδους κινήσεις, είτε αναστολές είτε συγχωνεύσεις. Τα παραδείγματα δεν λείπουν στη Θράκη. Η δυσαρέσκεια προέκυψε για το σχολείο της Λεπτής της Ορεστιάδας, που από τριθέσιο έγινε διθέσιο. Αναστολή λειτουργίας υπήρξε στο Δημοτικό Σχολείο της Ραγάδας στη Ροδόπη, το οποίο κρατήθηκε ανοιχτό για αρκετά χρόνια παρά το γεγονός ότι ήταν λιγότερα παιδιά από ό,τι προβλέπει ο νόμος. Αποκαλύπτει δε πως φέτος δέχθηκε έντονη πίεση για να λειτουργήσει ξανά το σχολείο του Κομάρου, οι μαθητές του οποίου, αν και αριθμητικά περισσότεροι, πηγαίνουν στην Άβρα, όπου είναι καλύτερες εκτηριακές υποδομές. 405 κιλά όστρακα, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατασχέθηκαν χθες από στελέχη του Λιμενερχείου Αλεξανδρούπολης, που προχώρησαν και στη σύλληψη δύο Ελλήνων, οι οποίοι επεξεργάζονταν τα αλλιεύματα πριν τα ρίξουν στην αγορά. Ο 43χρονος και ο 39χρονος εντοπίστηκαν σε ανοιχτή πιλωτή οικοδομής κοντά στο λιμάνι, όπου αποθηκεύαν τα μύδια υπολοιπόμενων διαστάσεων, για τα οποία δεν διέθεταν κανένα τα προβλεπόμενα έγγραφα αναφορικά με την προέλευσή τους. Πύρο μαδών από τους επικεφαλείς των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών δέχθηκε ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης για τους μέχρι τώρα γυρισμούς του στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την παραχώρηση των στρατοπέδων. Μια κοινή συνέντευξη τύπου οι κύριοι Φωτιάδης, Μιλίδης και Γιανακίδης τον κατηγορούν για μέγιστη ενδοτικότητα προς το ΤΕΘΑ, απόκρυψη στοιχείων, μεθοδεύσεις και ανικανότητα, ενώ χαρακτηρίζουν ως προσπάθεια επιμερισμού των ευθυνών του την πρωτοβουλία του κ. Αγγελίδη να ζητήσει την στήριξη πολιτικών και κοινωνικών φορέων για τη συγκέντρωση υπογραφών. Τα βέλη της αντιπολίτευσης όμως στράφηκαν και κατά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θεωρώντας ότι η αγωγή του ΤΕΘΑ κατά του Δήμου Σέρων αποτελεί αιτία πολέμου. Για τον λόγο αυτό προτείνουν προσβολή της διαδικασίας εισαγωγής στην αγωγή του ΤΕΘΑ κατά του Δήμου Σέρων, διακοπή της όποια συζήτηση και διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άμεση αξιοποίηση των στρεμάτων εντός των επίμαχων στρατοπέδων που κατέχει ο Δήμος Σερών με νόμιμους τίτλους κυριότητας και ενημέρωση και κινητοποίηση των φορέων. Στο μεταξύ, την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για την επιλύση του θέματος αναμένεται να ζητήσει ο Δήμαρχος Σερών, ο κ. Αγγελίδης, μετά την επιστροφή του από τη Ρόδο και αφού προηγηθεί σύσκεψη φορέων, καθώς όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, το θέμα είναι πολιτικό, τονίζοντας παράλληλα ότι για πρώτη φορά στα χρονικά Υπουργός Εθνικής Άμυνας πηγαίνει στα δικαστήρια έναν Δήμο.